Σήμερα, όπως γνωρίζετε, έχουμε την ημερίδα με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, η οποία χωρίζεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, η οποία έγινε το πρωί, η οποία είχε να κάνει με τη συμβουλευτική υποστήριξη εργαζομένων ανέργων και συνταξιούχων, και στη δεύτερη ενότητα, η οποία θα ξεκινήσει τώρα σε λίγο κάτω στο αμφιθέατρο, που θα έχει να κάνει με την παρουσίαση της μελέτης για την ελληνική οικονομία, την παρούσα κατάσταση και τις προοπτικές. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι για αυτό που έγινε το πρωί. Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, όπως ξέρετε, έχει χρέος να ενημερώνει και τα μέλη του, αλλά όχι μόνο τα μέλη του συνδικαλιστές, όλους τους εργαζόμενους, όλη την κοινωνία για τα μεγάλα ζητήματα, αλλά εκτός των άλλων να παρέχει και συμβουλευτική υποστήριξη. Υπήρξαν λοιπόν το πρωί διακεκριμένοι δικηγόροι, οι οποίοι δέχτηκαν ερωτήματα από πλήθος κόσμου, είτε αυτοί ήταν νυν εργαζόμενοι, είτε άνεργοι, είτε συνταξιούχοι, για θέματα τα οποία είχαν να κάνουν τόσο με εργασιακά προβλήματα, όσο και με ασφαλιστικά, δηλαδή γύρω από τη σύνταξη, πότε βγαίνουν, τι ακριβώς γίνεται, ενδεχομένως τη σύνταξη θα πάρουν. Τα γνωστά θέματα, τέλος πάντων, που απασχολούν όλους μας. Έγινε καταγραφή, σε πάρα πολλούς υπήρχε απευθείας απάντηση, όμως έγινε και καταγραφή ερωτημάτων. Έγινε συγκεκριμένη φόρμα όπου καταγράφεται το ερώτημα και θα σταλούν απαντήσεις. Πιστεύω ότι υπήρξε ικανοποιητική προσέλευση. Έδειξε ο κόσμος έμπραχτο ενδιαφέρον και θα υπάρξουν απαντήσεις για όλα αυτά τα προβλήματα και τα ζητήματα τα οποία τέθηκαν. Θεωρώ ότι ήταν κάτι καλό αυτό το οποίο έγινε στην πόλη μας. Εμείς, όπως είπα, σκοπό είναι να βοηθήσουμε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα. Και τώρα το βράδυ ο χαρακτήρας θα είναι κατά κάποιο τρόπο πιο επιστημονικός, έτσι που ενδιαφέρει όλους μας. Το Ινστιτούτο Εργασίας με μεγάλη χαρά και προθυμία ανταποκρίθηκε στην πρωτοβουλία αυτή που έκανε εδώ το Εργατικό Κέντρο της Καλαμάτας για να γίνει αυτή η ημερίδα παρέμβασή μας σε δύο επίπεδα. Το ένα που, όπως σας είπε και ο Πρόεδρος, έχει ξεκινήσει και έχει ολοκληρωθεί από το πρωί, που έχει να κάνει με την νομική συμβουλευτική μας παρέμβαση στη μια προσπάθεια να ενημερώσουμε όλους εκείνους που ενδιαφέρονται για θέματα, όπως σας είπε και ο Πρόεδρος, που έχουν να κάνουν με τα ασφαλιστικά ή με εργασιακά ζητήματα. Τώρα, αυτό που μένει να κάνουμε σε λίγη ώρα είναι να συζητήσουμε για την κατάσταση ελληνικής οικονομίας και κυρίως για τις προοπτικές που έχουμε μπροστά μας μετά από την διαδικασία, την φάση που είμαστε ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης, της προοπτικής που συζητιέται στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου, που θα είναι μια κρίσιμη ημερομηνία για την μελλοντική εξέλιξη της χώρας μας, θα έλεγα, και όχι μόνο της οικονομίας. Είμαστε εδώ να εκφράσουμε τον προβληματισμό μας, να εκφράσουμε τα θέματα τα οποία εμείς θεωρούμε ότι για εμάς έχουν μεγαλύτερη σημασία, να δώσουμε την δική μας την οπτική για το πώς βλέπουμε εμείς την πορεία της οικονομίας και της χώρας. Θα έλεγα ότι πρέπει να αυτό το ερώτημα θα μπορούσε να απαντηθεί στις 16 Ιουνίου. Δηλαδή να δούμε πρώτα εάν πάρουμε κάτι στο θέμα του χρέους στις 15 Ιουνίου, γιατί αυτό είναι μια κρίσιμη παράμετρος του πώς θα εξελιχθεί η ασκούμενη οικονομική πολιτική, αλλά και η προοπτική στην πραγματική οικονομία. Εάν στις 15 Ιουνίου υπάρχουν ευχάριστα νέα από τις Βρυξέλλες, δηλαδή ότι έχουμε μια παρέμβαση θετική στο θέμα του χρέους, τότε τουλάχιστον σε επίπεδο προσδοκιών δημιουργούνται θετικές προοπτικές. Τώρα, το κατά πόσο και το πότε οι προσδοκίες αυτές οι θετικές θα φτάσουν στην πραγματική οικονομία, δεν είναι εύκολο να το πούμε. Βέβαια, το ερώτημα είναι αν δεν έχουμε θετική εξέλιξη εκεί. Αν δεν έχουμε θετική εξέλιξη στο χρέος, τότε αυτό που μένει στην οικονομία είναι να υποστεί το σοκ της λιτότητας που έχει να κάνει με τα μέτρα τα οποία ψηφίστηκαν στην προσπάθεια να κλείσει δεύτερη αξιολόγηση. Και εκεί θα έλεγα ότι και οι προοπτικές αλλά και οι προσδοκίες δεν θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα θετικές. Αλλά για να μην δημιουργούμε ούτε μια υπεραισιοδοξία αλλά ούτε μια υπεραπεσιοδοξία, θα έλεγα ότι ας περιμένουμε να δούμε την κρίσιμη ημερομηνία της 15ης Ιουνίου, τι θα συμβεί, τι θα μπορέσει η χώρα μας να κερδίσει σε αυτό που λέμε χρέος, εάν έχουμε και έστω και ένα βήμα πρόοδου στην κατεύθυνση του να γίνει το δημόσιο χρέος της Ελλάδας βιώσιμο, γιατί αν συμβεί κάτι τέτοιο θα ανοίξουν
φυσικά την, και τη δική μας την εκτίμηση, θετικές προοπτικές. Αλλά πρέπει να περιμένουμε μέχρι τότε. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας χαιρετίζει τη σημερινή ημερίδα που διοργανώνει η ΓΕΣΕΕ, προκειμένου να γίνει ενημέρωση τόσο στα συνταξιωτικά και όσο στο νέο ασφαλιστικό νόμο που ψηφίστηκε. Από τις 11 το πρωί, εξειδικευμένοι σύμβουλοι ενημερώνουν τον κόσμο και όλους τους υπαλλήλους περί των συνταξιωτικών αλλά και των υπολείπων οικονομικών θεμάτων. Τώρα, σαν αστυνομία, με τον τελευταίο νόμο, τον νόμο 4387 του 2016, ο οποίος έχει γύρει αρκετά προβλήματα και για την αστυνομία. Καταρχήν, υπάρχει η σύνταξη χειρίας, η οποία δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Η τελευταία κύκλωση βγήκε 30 Μαΐου του 2017, μόλις πριν από 2 ημέρες. Υπάρχει το τι θα γίνει με την μάχη με πενταετία και κατά πόσο θα αναγνωρίζεται στις ασφαλιστικές εισφορές. Υπάρχει ο στρατός, ο οποίος αναφέρει ότι θα αναγνωρίζεται μόνο για όσους τον έχουν αναγνωρίσει ως 31 Δεκεμβρίου του 2016 και για τους λοιπούς δεν αναφέρει τίποτα ούτε και στην τελευταία εγκύκλιο που βγήκε και άλλα θέματα που έχουν προκύψει από τον τελευταίο νόμο. Έτσι και λοιπόν και εμείς είμαστε εδώ σήμερα προκειμένου να πάρουμε απαντήσεις και να έτσι ώστε να δώσουμε τις ανάλογες απαντήσεις και στους συναδέλφους μας.